Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Run Simulator στο κανάλι. Σήμερα επιστρέφουμε πολύ δυναμικά στο ράτζο μας. Θα πάμε να κάνουμε τρομερές αλλαγές, θα πάμε να βάψουμε επιτέλους το χώρο που είχαμε φτιάξει στα προηγούμενα επεισόδια, που είναι κάτι ενδιάμεσα σε γκαράζ και σε αποθήκη και παραγωγή προϊόντων. Οπότε θα πάμε να το βάψουμε, να το έχουμε λίγο πιο κυριλέ. Θα προσθέσουμε κάποια πραγματάκια, θα πουλήσουμε κάποια πραγματάκια άμα έχουμε καλές τιμές στο μαγαζί. Οπότε δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Πριν πάμε όμως στο βίντεο, να σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφούλα, έχετε πατήσει και το καμπανάκι για να μην χάνετε νέα βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια επίσης αν σας αρέσει το Run Simulator και θέλετε να το συνεχίσουμε και σε επόμενα επεισόδια. Και αφήστε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο, να ακολουθήσετε το μηνυματάκι μας από το χορηγό μας και να μπούμε κατευθείαν στο σημερινό επεισόδιο. Ακολουθεί μήνυμα από το χορηγούλι αυτού του βίντεο, eneva.com. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή για παιχνίδια σε καταπληκτικές τιμούλες. Επίσης υπάρχουν και προσφορές σε διάφορα παιχνίδια. Πολλά simulator games σε πολύ καλές τιμές, PlayStation Plus κάρτες και γενικά υπάρχουν πολλά games σε καλές τιμές. Και στο καλάθι μην ξεχάσεις τον κωδικό Unbox Series για 3% εκπτωσούλα. Καλημέρα, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Run Simulator. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε εδώ τα mold και αυτά, έχουμε εδώ κάποια λουκανικάκια όπως βλέπετε. Εδώ είναι άδειο, εδώ έχω λουκανικάκια από κοτόπουλο, τσεκάρετε τα, όλα αυτά εδώ πέρα. Έχω επίσης και άλλα όπως βλέπετε εδώ μέσα λουκανικάκια, έχουμε τυράκια με blue mold πρέπει να είναι αυτά για να αργούνε. 52%, έχουμε εδώ τα δύο τυράκια με white, οπότε θα πάμε να τα πουλήσουμε κάποια στιγμή. Τώρα βλέπω εδώ, ωραία πόσα κοτοπουλάκια, όλα αυτά τα αυγά είχαν μέσα κοτόπουλα. Τι γίνεται εδώ? Πλουτίσαμε με κοτόπουλα, γεμίσαμε κοτόπουλα. Κάτσε να τα βάλουμε πάνω στα μάξι, να πάμε να τα αφήσουμε μέσα στο κοτέτσι. Έλα εδώ. Δεν τα είχαμε ελέγξει τα αυγά τις προηγούμενες μέρες, παιδιά, και βγήκαν όλα κοτοπουλάκια τα περισσότερα, βλέπετε. Πρέπει μετά με το που γυρίσουμε να αρχίζουμε να σφάζουμε καμία κότα, γιατί δεν πάει άλλο. Έχουμε γεμίσει, έχει γεμίσει μέσα εδώ άπειρες κότες. Και είχατε προτείνει εσείς, παιδιά, επίσης να φτιάξουμε ένα φράχτη ακόμα από πίσω να βγαίνουν οι κότες. Οπότε να είναι πιο ελεύθερες, να μην είναι έτσι στριμωγμένες, γιατί είναι και πάρα πολλές τώρα και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Πάμε εδώ στην αγελάδα μας που έχουμε. Και τα γουρουνάκια έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετά, παιδιά, όπως βλέπετε. Έχουμε μπόλικα μέσα, μπορούμε να σφάξουμε και κανένα ακόμα και από αυτά. Start milking, να πάρουμε λίγο γάλα από την αγελάδα. Να φέρω και μετά το δοχείο εδώ να αποθηκεύσουμε και το υπόλοιπο που θα βγάλουμε το βραδάκι. Ωραία, έτοιμο αυτό, το αφήνουμε. Πάμε να ελέγξουμε λίγο και εδώ πέρα τι γίνεται. Φαγητό έχουν. Να τσεκάρω μόνο ότι έχουμε. Απόθεμα δεν έχουμε, οπότε πρέπει να ξαναγεμίσουμε φαγητό. Ωραία, και γεμίζουμε τις ταΐστρες, θα γεμίσει μόνο του. Όπα, αυτά τα κοτοπουλάκια τα καημένα είχαν βγει απ' έξω, είχαν μείνει και πεθάνανε από φαγητό. Πω, κρίμα. Θα φτιάξουμε ακόμα ένα φράχτη εδώ πίσω, να πάει και λίγο εδώ από πίσω, που είναι στα δεντράκια να έχει και σκιά. Θα φτιάξουμε και άλλες ταΐστρες μέσα, οπότε θα το έχουμε λίγο περιποιημένο, να έχουμε περισσότερα πραγματάκια. Οπότε παίρνουμε τώρα το αυτοκίνητο. Λεφτά πόσα έχω? Έχω 5.200, οπότε εγώ λέω για να φτιάξω το φράχτη να πάω να αγοράσω μερικά ξύλα. Δεν θα κάτσω τώρα να κόψω άλλα. Δεν θέλω να χαλάσω εδώ πέρα το μέρος. Θα το αφήσουμε λίγο προς το παρόν. Βάζουμε και αυτό το ψυγιάκι. Ωραία. Οπ, χειροφρενάκι μέσα. Τάπα. Πάμε μπέργκερ εδώ, στο Best Burger. Στο μαγαζάκι μας. Το τοπικό. Λάθος στιγμή που τράβηξα χειρόφρενο. Λοιπόν, πες μου ότι έχει μια καλή τιμή σε λουκάνικα, τυράκια και αυγουλάκια. Pork meatball. Έλα ρε φίλε. Κεφτέδες θέλει. Επί δύο. Έχω λίγο σκεφτέδες. Έχω τρεις και τα πουλάς, παιδιά, για 80 ευρώ το ένα, 240. Καλά τα πουλάς. Αλλά τώρα έχουμε τα άλλα. Τα αυγά πόσο τα πουλάω? Να πουλήσω τα αυγά, γιατί 500 κάτι που είχε. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε και άλλα αυγά πολλά πίσω. Οπότε θα ξαναφέρουμε κάποια στιγμή. Έχουμε παραγωγή από αυτά. Λοιπόν, κατεβαίνω λίγο μέχρι hardware, εδώ από κάτω είναι. Και πάμε, γυρνάμε πίσω, σφάζουμε ένα γουρούνι και πάμε να το κάνουμε όλο κοιμά. Για να το φέρουμε εδώ πέρα και να πουλήσουμε σε επιδείο τιμή. Η ώρα είναι 11, ελπίζω να προλάβουμε να φέρουμε μια παρτίδα τουλάχιστον και ίσως και δεύτερη. Ωπα! Ίσως το τα φέρω και να το δοκιμάσω και σκέτο, παιδιά, πόσο το πουλάει.
να μην το αφήσουμε να στεγνώσει. Θα το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Άμα παίρνει μικρή διαφορά, ήταν 80 σε αυτό. Θα το δούμε. Και άμα συμφέρει, θα το κάνουμε. Λοιπόν, 8, παίρνω 10, 320 ευρώ είναι. Κομπλέ. Και τώρα πως είμαστε εδώ, πάμε να πάρουμε και ένα χρωματάκι. Να το κάνουμε κάπως πορτοκαλί. Έτσι, ένα πορτοκαλί σκούρο. Παίρνεις 40. Τώρα μπορώ να αποθηκεύσω αυτό. Ωραία, μπορούμε να αποθηκεύσουμε το χρώμα αυτό. Και το έχεις το χρώμα μέσα εδώ. 20 λίτρα. 20 λίτρα όμως πόσο βάφεις ρε παιδιά, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Και πώς βάφω κιόλας είναι το θέμα. Το παίρνω αυτό και απλά πάω στην τάβλα και το βάφει μόνο του ή πρέπει να πάρω και κανένα πινέλο, κανένα τέτοιο. Θα το τσεκάρουμε. Θα πάμε να γυρίσουμε πίσω και άμα δεν γίνεται θα ξαναγυρίσω εδώ να πάρω και άλλα πράγματα που χρειάζεται. Βάζω και εδώ αυτό να πάρω 2-3 να έχω. Εντάξει, χαμένα δεν θα πάνε. Πιστεύω θα χρειαστούν παραπάνω. Οπότε ναι. 5. Ελπίζω να μην μου φύγουν στον δρόμο. Ωραία. Και μπορεί να παίξουμε καμιά διχρωμία έτσι στην πόρτα. Άμα γουστάρουμε. Όπω το γκολφάκι εδώ, αυτό το αμάξι του γκολφ, τι έχει τραβήξει με εμάς. Τι έχει τραβήξει πραγματικά. Έχει φάει τόσο κουβάλιμα. Ούτε το φορτηγό δεν έχει φάει τόσο κουβάλιμα. Το φορτηγό, 2-3 παρτίδες είχαμε μεταφέρει μια φορά. Και αυτό ήταν. Αυτό εδώ πέρα τι έχει τραβήξει το καημένο και δεν μιλάει. Αφήστε το. Λοιπόν, είχαμε πει θα πάρουμε ένα γουρουνάκι. Ή και καλύτερα και αυτό που είναι και πιο ελεύθερο. Μέσα. Τέλεια. Έλα εδώ λίγο, έλα εδώ. Έχουμε το stun gun εδώ. Ωραία. Το φυλάμε εδώ το όπλο. Έχουμε εδώ τα κρεατάκια. Θα πάμε να φέρουμε ψυγιάκια και να μεταφέρουμε το κρέας στο σπίτι. Να φτιάξουμε, όχι στο σπίτι, σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Για να φτιάξουμε το κοιμά μας, παιδιά. Επίσης, στο προηγούμενο επεισόδιο σας είχα ρωτήσει άμα υπάρχει κάποιο ντουλάπι έτοιμο να το φτιάχνεις και να βάζεις μέσα στα τυράκια. Και μου είχατε πει ότι είναι στο μενού κανονικά ένα μικρό που χωράει 4 και το βρήκα και όντως ισχύει, υπάρχει. Οπότε θα μεταφέρουμε και την παραγωγή τυριού. Αυτό ήταν μικρότερο το γουρουνάκι. Οπότε δεν μας έβγαλε όσα παίρναμε. Μας έβγαλε 22. Όχι 27 που παίρναμε. Δεν πειράζει όμως. Τώρα μεταφερόμαστε εδώ. Έχουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Πρέπει να φτιάξουμε όμως εδώ μέσα. Να βάζουμε μέσα για να ξεραίνεται. Ντουλαπάκι. Αυτό είναι για το τυρί. Το έλεγε και το είχα ξαναδεί παλιότερα, αλλά το είχα ξεχάσει. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε και μέταλλα. Τώρα όμως θα φτιάξω τους κυμάδες. Θα τους αποθηκεύω κατευθείαν εδώ μέσα. Και θα βλέπουμε μετά. Πάμε να δούμε μια τιμή πόσο παίρνουμε. Άμα δεν αξίζει να αποξηράνουμε, δεν θα τον αποξηράνουμε. Αλλιώς θα πάμε να αποξηράνουμε προς το παρόν δίπλα που έχουμε μερικές κενές θέσεις. Και μετά θα φτιάξουμε ακόμα εδώ τις ντουλαπούλες γιατί χρειάζεται και μέταλλα και ακόμα δεν τα έχουμε. Να κάτσουμε να το βάψουμε περισσότερο θέλω. Τώρα που είπα να βάψουμε, θέλω να δω πώς το βάφεις. Α, να το. Paint. Πορτοκαλί είναι καλό ρε παιδιά. Πολύ έντονο δεν είναι. Έπρεπε να το πάρω λίγο πιο. Θα το δούμε, θα το δούμε. Παίζει να ήταν πολύ έντονο. Ήθελε λίγο πιο σκούρο. Γιατί βλέπετε. Εντάξει, δεν είναι και άσχημο. Να αλλάξει λίγο, ρε παιδί μου. Αυτό είπαμε να το αλλάξουμε. Οπότε να μην το. Κάτσε να το αλλάξω τώρα αυτό. Ωραία, έτοιμο. Οπότε βάφουμε και αυτή την πλευρά. Και αυτό. Πόσο βάφεις. Α, βάφεις αρκετό, ρε. Και αυτό είχαμε πει να βάψουμε. Άρα βάφεις ένα κομμάτι με ένα λίτρο που λέει τέτοιο. Άνετα, τότε είμαστε άνετοι. Μπορεί τώρα να μην είναι το καλύτερο χρώμα που μπορούσαμε να βάψουμε την αποθήκη μας, αλλά να το κάνουμε λίγο χρωματάκι, να δώσουμε λίγο χρώμα εδώ στο μέρος. Έχουμε το κόκκινο από εκεί. Θα έχουμε εδώ και την πορτοκαλί την αποθήκη. Βάψουμε και αυτά τα εσωτερικά με χρώμα το ίδιο. Τα άλλα θα τα φυλάξουμε. Τις πορτούλες θα τις βάψουμε κάποιο άλλο χρώμα, ίσως άσπρο να κάνει αντίθεση. Και τη σκεπή το ίδιο. Αυτό είχαμε πει θα το αλλάξουμε χρώμα ή θα το κάνουμε το ίδιο.
Το ίδιο θα το κάνω, να φαίνεται ένα ενιαίο πραγματάκι. Ωραία εδώ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημο. Είναι έντονο, όχι ότι είναι άσχημο. Λοιπόν, αποθηκεύω και αυτό εδώ. Έχουμε ακόμα. Και πήρα και τόσο εγώ, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Η ώρα είναι 6-4 το απόγευμα. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουμε να φτιάξουμε αυτή την παρτίδα και πάμε να τα πουλήσουμε. Θα τα πουλήσω τώρα έτσι, όσα βγάλουμε. Όσα βγάλουμε. Είναι επί δύο τιμή, θα είναι καλά. Για να μαγειρεύουμε τυρί σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Ή το τυρί θα το έχουμε στον από εκεί το. Που έχουμε φτιάξει παρόμοιο αυτό. Εδώ θα έχουμε το κρέατα, από εκεί θα έχουμε το τυρί. Για να φτιάξει τυρί, πρέπει για να τα βράσει να πάρει ένα γκαζάκι που έχει και να βάζει εκεί την κατσαρόλα. Θα το πάρουμε και αυτό κάποια στιγμή. Γιατί δεν έχουμε κουζίνα τώρα εδώ πέρα να φτιάξουμε. Μόνο σε σπίτι μπορεί να βρει την κουζίνα. Πάμε να φορτώσουμε αυτό εδώ πέρα. Όπα. Ωραία. Έτοιμοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις σκότες άμα θέλουν φαγητό αυτές εδώ. Χρειάζονται αυτές οι σκοτούλες φαγητό, αλλά δεν έχουμε. Θα πάμε να πουλήσουμε αυτά και να πάμε να κατευθείαν να πάρουμε ένα χρώμα άσπρο. Όχι ένα, θα πάρω δύο μπετονάκια. Και μετά πεταγόμαστε μία να πάρουμε και μερικά σακουλάκια τροφή για τις σκότες μας. Για να τσεκάρουμε τη μούλα που παίρνουμε από το pork meatball. Παίρνουμε 50. Διαφορά έχει 30 δολάρια. Είναι καλά τα λεφτά, γιατί είναι μπαμ μπαμ. Δεν κάθεσαι να περιμένεις, οπότε ναι. Τώρα πεταγόμαστε κατευθείαν πίσω και από την άλλη μεριά κάνουμε μια κύκλα από πάνω και φτάνουμε κατευθείαν στο hardware. Ωραία. Ένα δοχείο και το δεύτερο. Και το προλάβαμε τσίμα τσίμα, 8 η ώρα κλείνουν αυτοί. Οπότε το πήραμε κιόλας. Εντάξει. Είναι πολύ έντονο, μπορώ να το πω κι εγώ, η αποθήκη. Άρα λίγο διαφορετικό. Για να τσεκάρουμε. Θα κάνει πολύ μπαμ οι πόρτες. Αλλά αυτό είναι το νόημα. Ωραία. Πιάνεις εδώ και βάφτε. Τέλεια. Πρέπει να αλλάξουμε και αυτό εδώ πέρα. Έβαψα και ένα ακόμα, μια σκεπή ακόμα που έπρεπε να βγει. Δεν πειράζει όμως, θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει με τη σκεπούλα μας. Τη σκάλα ήθελα να τη βάψω άσπρη. Το εσωτερικό θα το βάψουμε κάποιο άλλο χρώμα πάλι. Την πόρτα και από μέσα άσπρη. Ωραία. Μην είναι μισές. Οπότε πρέπει να βάψουμε και αυτό από μέσα άσπρο. Ωραία. Και αυτή, και αυτή, και τη σκάλα μας. Τέλεια. Τώρα μας μένει να βάψουμε μόνο το εσωτερικό και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια, έχω μαζέψει τα λουκανικάκια, κοτόπουλα και χοιρινά. Και πάμε τώρα προς το μαγαζί, στο μπέργκερ, να δούμε αν έχει κάποια καλή προσφορά να τα πουλήσουμε. Τα έχουμε τώρα 4 επεισόδια, δεν πάει άλλο. Πόσο θα τα κρατήσουμε κι αυτά. Λοιπόν, πες μου ότι είσαι κάτι καλό ρε φίλε. Έχουμε cheese blue και chicken sausage και blue mold cheese. Ωραία. Κάτι τουλάχιστον έχει. Έχουμε blue mold cheese που είναι στα 214 και τα πουλάμε για 429, έφυγε. Και έχουμε και τα chicken sausage για 800 ευρώ. Πω. Αυτά. Και αυτά. Θα διώξω και τα άλλα παιδιά, φτάσαμε σε 9 χιλιάρικα. Δεν πάει άλλο τώρα, πόσο θα τα κρατήσω. Θα πάνε τα φέρω όλα. Τώρα πάμε όπως είμαστε να διαλέξουμε ένα χρωματάκι ωραίο, πιο ωραίο από το πορτοκαλί. Γιατί το πορτοκαλί δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουμε. Άμα δεν σας αρέσει παιδιά, πείτε μου στα σχόλια να αλλάξουμε το πορτοκαλί το χρώμα. Άμα είναι πολύ έντονο ή άμα σας αρέσει να το κρατήσουμε. Γιατί κάποιο παιδί μου είχε πει να το βάψουμε ένα πορτοκαλί χρώμα και διάλεξα ένα πορτοκαλί χρώμα κι εγώ. Να δούμε χρωματάκι τώρα. Ένα έτσι σκούρο καφέ για να τον βάλουμε το πάτωμα. Κάπου εδώ. Οπότε αποθηκεύουμε. Βάλε 2. Και πάμε τώρα να διαλέξουμε ένα χρωματάκι έτσι λίγο πιο ανοιχτό. Έτσι λίγο ένα ανοιχτό μπεζάκι. Πάμε να το αποθηκεύσουμε και αυτό. Ωραία. Ωραία. 2 πιστεύω είμαστε κομπλέ και από αυτά.
Αν δεν είμαστε, ξαναερχόμαστε. Εδώ είναι το μαγαζί, δεν φεύγει. Και παίρνουμε πραγματάκια. Ωραία. Πάμε γρήγορα πίσω να μαζέψουμε και καμιά κότα. Να κάνουμε λουκάνικα από κοτόπουλο. Γιατί έχει πολύ καλή τιμούλα. Παίρνεις πάρα πολύ καλά λεφτά. Με 12 παίρνεις σχεδόν 900 δολάρια. Πρέπει να είναι πολύ υψηλή τιμή. Επί 2 δεν τζέκαρα κιόλας. Οπότε, ναι, θα πάμε να τα φτιάξουμε. Ελπίζοντας να προλάβουμε, θα πάμε να τα κάνουμε όλα βραστά. Θα πάρουμε λίγο καλύτερη τιμή από ό,τι θα παίρναμε σε ομό. Σε σαλάμι, όπως είδατε, παίρναμε καλύτερη. Τώρα θα πάρουμε λίγο λιγότερο, γιατί θα τα κάνουμε απλά βραστά και είναι πιο γρήγορη η διαδικασία. Θα γεμίσω 12. Πόσο να βάλουμε, βάλουμε 2 τέτοια ή 3. Θα το δω. Να γεμίσουμε, λέω, όλα τα ψυγιάκια με κοτόπουλα. Να γίνει πανικός, γιατί πρέπει να τα ελαττώσουμε κιόλας. Αλλά πρέπει επίσης να τα. Να βγάλουμε και τα λεφτά, τα φαγητά από αυτά που κάνουμε συνέχεια. Έχω βάλει αυτές εδώ πέρα που βλέπετε στην καρότσα. Πάμε με το stand gun να τις σκοτώσουμε. Φεύγει ένα κοτοπουλάκι εδώ. Άστο να φεύγει. Αυτό θα χάσεις. Τι θα χάσεις. Για καλύτερα αποτελέσματα θέλουν στο κεφάλι. Έχουμε 8. Ωραία, βάζουμε κρέας. Μετά το βάζουμε εδώ, βγάζουμε λουκάνι. Έχουμε λίγο διαδικασία, μόλις είναι έτοιμα θα τα να τα φέρουμε δίπλα. Να τα βράσουμε, παιδιά. Ό,τι καλύτερο πραγματικά εδώ πέρα τα αυτόματα, τα μηχανήματα, παιδιά. Όχι, έβγαλα και ένα κιμά. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε και άλλο νερό, θα τα πάμε έτσι όπως είναι, παιδιά, τώρα και ό,τι γίνει, όσα πάρουμε. Δεν έχουμε τόσο ανάγκη για λεφτά τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε σε 9.000. Θα πάμε τουλάχιστον 10, θα τα πάμε. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Ωραία, το βάζουμε πίσω. Κατεβάσω λίγο τα δοχεία με το χρώμα. Κάνουμε ένα τεστ εδώ με το πατωματάκι. Το πατωματάκι θα γίνει πολύ τούμπανο. Και είναι κρίμα τώρα να αφήσουμε αυτό το πορτοκαλί απ' έξω. Όχι, πόρτα μαύρη. Δεν πειράζει. Δεν ανοίγει η πόρτα όταν κρατάς αυτό. 2, 3, 4, 5, 6 εδώ. Και άλλα 3 εδώ. Το πατωματάκι εδώ θα γίνει πολύ τούμπανο, παιδιά. Και δεν αξίζει να χαλάσουμε απ' έξω το. Πάλι την πόρτα. Την πόρτα την έχω βάψει 2 φορές. Α, το βαψά. Α, είναι τόσο απαλό. Σαν ξύλο λίγο παραπάνω φαίνεται. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Καλό, μέσα είναι καλό. Το ξύλο θα αλλάξουμε ένα χρωματάκι. Τέλειωσε το ένα το δοχείο. Ωραία. Μπορούμε και αυτό να το βάψουμε τέτοιο, γιατί είναι μέσα. Τώρα να το αλλάξεις χρώμα δεν λέει. Ωραία, το παίξουμε έτσι όπως παίξαμε τώρα εδώ. Πάμε και από εδώ τουλάχιστον να αλλάξουμε. Ωραία, και αυτό να είναι κάπως έτσι. Μέσα είναι ωραίο. Μέσα το γουστάρω αρκετά. Το άσπρο το χρωματάκι που το έχουμε να βάψουμε λίγο. Το ταβανάκι και καλά εδώ. Ωραία. Το έχουμε κάνει τρικολόρο όμως τώρα. Ωραία, και την πόρτα να τη βάψουμε πάλι άσπρη από μέσα. Είχαμε κάνει το λάθος πριν και τη βάψαμε καφέ. Μέχρι στιγμής, παιδιά, δείχνει πολύ ωραίο το εσωτερικό, πιστεύω. Θα σας αρέσει αρκετά. Θέλω να κάνω μια άλλη δοκιμή έξω. Κάποιο άλλο χρωματάκι. Δώσαμε λίγα λεφτά παραπάνω. Αλλά, ναι, δεν μου αρέσει και τόσο. Ούτε το μπεζάκι αυτό απ' έξω. Ίσως παίξουμε όπως είναι η σκεπή κάτι. Όπως είναι το δικό μας το δίπλα. Θα κάνουμε και αυτά εδώ πέρα με το καφέ, το σκούρο. Μπορούμε να βάψουμε και τη βάση από κάτω, να μην φαίνεται. Θα το βάψουμε. Θα το τελειώσουμε σήμερα, παιδιά. Δεν πάει άλλο. Εγώ δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Μισό. Ωραία.
Όλο το άλλο είναι αρκετά όμορφο. Το πορτοκαλί με χαλάει λίγο. Θα διαλέξουμε χρωματάκι κάποιο διαφορετικό. Οπότε πάμε λίγο πιο μπροστά να φέρουμε και τα άλλα τα κοτόπουλα, τα λουκανικάκια από μέσα και να πάμε να τα πουλήσουμε αυτά. Έχει πιάσει και καλή τώρα μπόρα. Μετά κατεβαίνουμε κατευθείαν hardware, πιστεύω θα προλάβω. 8 η ώρα κλείνουνε ή 9, δεν θυμάμαι. Και να πάμε να πάρουμε κάποια άλλη απόχρωση χρώμα. Να βάψουμε το εξωτερικό, να τελειώνουμε αυτό. Να πούμε ότι το βάψαμε τώρα το γκαράζ. Παύλα, παρασκευαστήριο. Πόσο θα βγάλουμε τώρα, θα βγάλουμε κανένα χιλιάρικο από αυτά ή μπα, μην το λέω. Είναι 1,3 η τιμή, οπότε δεν είναι πολύ, δεν ήταν 2. Ένα 700 το βγάλαμε από ό,τι φαίνεται. Ένα 700, μωρέ, καλά είναι. Έχουμε φτάσει 9,600. Ψ, άνετε. Για το απ' έξω θα πάρω 2 δοχεία τώρα. 2 δοχεία δεν είχα φάει. Άρα να πάρω 3. Μήπως γίνει κανένα μερεμέτη κάποια στιγμή και λερωθεί κάτι και χρειαστεί να το βάψουμε. Παίρνω 3 και βλέπουμε. Παραπάνω δεν χρειάζεται σίγουρα. Θα μπω μέσα τότε, άμα έχω 3, να το πάρουμε και να φύγουμε κατευθείαν. Μην χάνουμε χρόνο. Saturation να μην είναι τόσο έντονο, να το πάμε λίγο πιο κάτω. Και να είναι λίγο πιο σκούρο απ' έξω, να φαίνεται λίγο κάπως έτσι εδώ. Δώσουμε τελικά λίγο saturation, να πάρει λίγο χρώμα. Τι να το κάνουμε τώρα, πορτοκαλί δεν μου άρεσε τόσο. Ένα σαν γκρίζο, θα ήταν ωραίο σκούρο γκρίζι. Αυτό. Για να πάμε να παραγγείλουμε δύο μπετονάκια. Ωραία. Πιστεύω θα είναι καλό αυτό το χρωματάκι. Καλή απόχρωση. Γκρίζο τέτοιο. Γκρίζο όλιβ. Για να πάμε να το δούμε. Έχει και λίγο μπλε μέσα. Ελαττώσαμε λίγο κάποιες σκότες. Πήραμε κάπως στις 13 σκότες. Οπότε εντάξει, είμαστε. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές πάλι. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη σφαγή. Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάτι αφιερωθεί μόνο για αυτό το πράγμα. Τώρα κάναμε, τρέχαμε να πάρουμε χρώματα, να κάνουμε και λίγα λουκάνικα, να κάνουμε να τα βράσουμε, να φτιάξουμε και το πάτωμα και τέτοια. Και εντάξει, καταλαβαίνετε, έχει περισσότερη δουλειά έτσι. Τώρα που είμαστε εδώ, παιδιά, να πάμε να πάρουμε λίγο γαλατάκια που μπορούμε από την Αγελάδα ακόμα. Πού τι, εδώ. Ωραία, μπορούμε. Τέλεια, οπότε έχουμε τώρα 21 λίτρα. Πάμε τώρα να τα βάλουμε μέσα, να τα βράσουμε. Είχατε πει μπορούμε να τα βάλουμε τυρί, θα το κάνουμε δοκιμή τώρα. Να το βράσω απλά όπως είναι, start cooking και θα βγει το τυρόλο, το πορτοκαλί. Βάζουμε, έβαλα blue mold, δεν πειράζει. Ήθελα να βάλω το white να γίνει πιο γρήγορα. Οπότε θα δούμε τώρα αυτό που βράζεις απλά. Λες βγαίνει κάποιο άλλο, μου είπατε βγαίνει κάποιο άλλο χρώμα και είναι άλλο εντελώς τυρί, και το τυρί δηλαδή. Μπορεί να βάλεις όμως και με το blue mold, να βάλεις και αυγό μέσα και να βγει ακόμα πιο ακριβό. Θα το κάνουμε στην επόμενη παρτίδα, όχι σήμερα, στην επόμενη που θα ξανάρθει. Και αυτό στεγνώνει και πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται, δεν έχει το άλλο υλικό. Θα το δούμε. Έτοιμο και αυτό. Το βάζουμε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό έχει πάει 10, ήδη αυτό έχει πάει 1. Αυτό είναι πιο γρήγορο που δεν έχει, αυτό που το πίζει μάλλον. Οπότε πάμε να ρίξουμε έναν υπνάκο, να πάμε να βάψουμε το κτίριο το πρωί και να τελειώνουμε σήμερα. Για να τσεκάρουμε τώρα χρωματάκι. Καλύτερο πιστεύω. Πιο ωραίο. Θέλω να αφήσω λίγο αυτό να δω πώς θα δείξει. Είναι, δείχνει μπλε, δείχνει πράσινο, αναλόγως στο φωτισμό και αυτό που πέφτει. Θέλω να σπάσω αυτό, να σπάσω και αυτό. 1, 2, ωραία. Λίγο το μπέζ από μέσα και εδώ, ωραία. Και πάμε το άλλο το χρωματάκι που πήραμε σήμερα, αυτό το πρασινό τέτοιο, και να βάψουμε εδώ το υπόλοιπο. Άλλο πράγμα τώρα, άλλο πράγμα, πολύ πιο ωραίο. Τώρα ταιριάζει, τώρα μάλιστα παιδιά. Έλεγα να τα άφηνα και αυτό έτσι πορτοκαλί μέσα, αλλά δεν ξέρω. Ίσως άμα βάψουμε το ταβανάκι και να έχουμε μια πλευρά έτσι να σπάει λίγο μέσα το πορτοκαλί. Όχι. Μπαπ, μπαπ. Όλο έτσι.
Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Να παρκάρουμε τα οχήματα μας μέσα. Ωραία. Έτοιμο αυτό. Πάμε να βάλουμε και αυτό μέσα. Θα αφήσω κάπου εδώ να μπορώ να ανοίγω και την πόρτα από εκεί. Οπότε έχουμε φτιάξει αυτό το πράγμα, παιδιά, σήμερα. Πώς σας φαίνεται? Το χρωματάκι στο πάτωμα είναι κορυφαίο, πιστεύω. Τσεκάρετε τώρα λίγο η αντανάκλαση εδώ. Καρυδιά σκούρο. Άλλο πράγμα το πάτωμα. Οι πόρτες δείχνουν λίγο αντίθεση. Μέσα εδώ πέρα πιστεύω είναι αρκετά ωραίο. Έτσι άσπρο πατωματάκι από πάνω. Άσπρο ταβανάκι, άσπρη σκάλα, πατωματάκι το καφέ. Μπεζάκι εδώ γύρω γύρω. Μπαίνεις από εδώ. Κλείσουμε την πόρτα. Από πίσω δεν μπορώ να μπω. Και μπαίνεις από εδώ στον άλλο χώρο. Αυτός ο χώρος θα είναι για το τυρί στο επόμενο επεισόδιο. Θα βάλουμε αρκετά γκαζάκια πάνω. Να το φτιάξουμε λίγο, να ραφάκια αρκετά. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο δεν προλάβαμε σήμερα να φτιάξουμε το φράχτη για τις κότες εδώ από πίσω. Θα το φτιάξουμε στο επόμενο αυτό, να το θυμάστε. Να το έχουμε στα σχέδια. Για το επόμενο αυτό θα φτιάξουμε εδώ για τα τυράκια και ό,τι άλλο προκύψει, γιατί προκύπτουν συνεχώς διάφορα πραγματάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να το ευχαριστηθήκατε. Πείτε μου πώς σας φάνηκε και εδώ πέρα ο χώρος που βάψαμε, αν σας αρέσει τα χρωματάκια που ταιριάξαμε και αν θέλετε κάποιο άλλο να το διαμορφώσουμε κάπως διαφορετικό. Και αυτά από μένα, δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους!